Πάμε να θυμηθούμε παρόμοιες υποθέσεις με αυτές της Πάτρας που πραγματικά εκείνη την περίοδο πάγωσαν ολόκληρη τη χώρα. Παιδοκτονίες που προκάλεσαν φρίκη και ανατριχίλα με θύματα μικρά παιδιά που αντίκρισαν αντί για το γονέα τους τον ψυχρό δολοφόνο έχουν συγκλονίσει τραγικά πολλές φορές την κοινωνία της Κρήτης. Τα αδιανόητα εγκλήματα που συντάραξαν το νησί και η απίστευτη τραγωδία με θύματα τα τρία κοριτσάκια στην Πάτρα έχουν κοινό παρανομαστεί, τα αθώα μικρά αγγελούδια που βρήκαν το θάνατο από τα χέρια των ανθρώπων που τα έφεραν στον κόσμο και υποτίθεται ότι θα τα προστάτευαν. Πρωταγωνιστές της τραγωδίας που συγκλώνησαν το νησί υπήρξαν κατά κύριο λόγο οι πατεράδες που έκοψαν βία το νήμα της ζωής των ίδιων των παιδιών τους. Σε αντίθεση με το έγκλημα της Πάτρας, όπου η μητέρα των παιδιών που εμφανιζόταν να θρηνεί το χαμό τους ήταν εκείνη που τα οδήγησε στο φρικτό τέλος. Ένα από τα ιδεχθέστερα εγκλήματα που συγκλώνησαν ποτέ την Ελλάδα είναι η τραγωδία στον Αλμυρό. Το Σεπτέμβριο του 1999, ο 63χρονος σήμερα Γιώργος Μεταξάκης, για να εκδικηθεί τη γυναίκα του, αποφάσισε να πετάξει τα τρία αγοράκια που είχαν αποκτήσει μαζί στον Αλμυρό ποταμό. Ο 10χρονος Γιάννης, ο 4χρονος Νικόλας και ο μόλις 2 ετών αβάφτιστος αδελφός τους βρήκαν φρικτό τέλος στα ορμητικά νερά του ποταμού. Στο βρέφος το βρήκαμε εδώ μαζί με, αν θυμάμαι τώρα καλά, μαζί με το πιο μεγάλο αγόρι. Αργότερα που έγινε πατέρας, το κατάλαβα και εγώ και συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί. Η μόνη που σώθηκε ήταν η 12χρονη τότε αδελφή τους. Ένα χρόνο νωρίτερα, όταν η σύζυγος του Μεταξάκη του είχε ζητήσει να χωρίσουν, ο ίδιος είχε απαγάγει τα παιδιά και αστυνομικοί της ασφάλειας τον καταδίωξαν στην Εθνική Οδό για να τα σώσουν. Όμως η χαροκαμένη μάνα αργότερα του επέτρεψε να ξαναδεί τα παιδιά με μοιραία κατάληξη. Εγώ τα πήρα τα παιδιά ζωντανά στα χέρια μου και τα μετέφερα στο Βενιζέλιο. Ξέραμε, τουλάχιστον οι 2-3 που πήγαμε εκεί, ότι θα σιάσει την κατάληξη αυτή η ιστορία. Μάρτιος 2014, ένα αγοράκι μόλις 3 ετών βρίσκει μαρτυρικό θάνατο στο χωριό Σκούρβουλα της Μεσαράς. Μεταφέρεται με εγκάβματα τρίτου βαθμού στο 70% του σώματός του στο κέντρο υγείας Μυρών από τη 19χρονη μητέρα. Οι γιατροί που το εξετάζουν διαπιστώνουν σοκαρισμένοι ότι ο 3χρονος Θανασάκης έφυγε από τη ζωή ώρες νωρίτερα. Η μητέρα και ο σύντροφός της φαίνεται ότι ζεμάτισαν το αδικοχαμένο παιδάκι με καυτό νερό. Ο ένας έριξε το φταίξιμο στον άλλο, όμως κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση και καταδικάστηκαν σε ισόβια. Η εισαγγελέας πρωτοδικών Μαρία Πολιτάκη στην αγόρευση της τότε προκάλεσε ανατριχίλα. Όσοι δουν τις φωτογραφίες του νεκρού αγοριού θα νιώσουν οργή και αποτροπιασμό. Εκτός από τα εγκάβματα που είχε το παιδάκι έφερε και κακώσεις, γεγονός που απέδειξε ότι έπεσε και θύμα κακοποίησης. Καλοκαίρι του 2006, η οικογένεια Βρετανών από το Μπρίστολ φτάνει για διακοπές στην Κρήτη. Στη διάρκεια ενός καυγά, η σύζυγος ανακοινώνει ότι ζητά διαζύγιο. Ακολουθεί ακραίο ξέσπασμα του 32χρονου τότε πατέρα. Η μητέρα τρέχει να ζητήσει βοήθεια στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου. Εκείνος παίρνει αγκαλιά τον 6χρονο γιο και το 2χρονο κοριτσάκι του και ακολουθεί βουτιά στο κενό από τον 4ο όροφο. Και λίγο αργότερα το άτυχο αγοράκι αφήνει την τελευταία του πνοή. Απρίλιος 2017. Ο 61χρονος τότε απόστρατος αστυνομικός κριτικής καταγωγής πνίγει την 6χρονη κόρη του και την πετά σε κάδο απορριμμάτων στην Αγία Βαρβάρα Αττικής. Ο παιδοκτόνος σκηνοθετεί το χώρο για να φαίνεται ότι έγινε ληστεία και υποστηρίζει ότι η κόρη του έπεσε θύμα απαγωγής. Μετά από αμέτρητες αντιφάσεις ομολογεί ότι έπνιξε ο ίδιος την 6χρονη Στέλλα. Την έβαλε σε σακούλες και την πέταξε στους κάδους λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι της οικογένειας.
Είναι υποθέσεις που πραγματικά πάγωσαν ολόκληρη τη χώρα. Νομίζω ότι αυτή που έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την υπόθεση της Πάτρας είναι κυρίως η υπόθεση με Ταξάκη. Ένας πατέρας που πνίγει τα τρία του παιδιά στον Αλμυρό ποταμό. Σώζεται μόνο η 12χρονη τότε κόρη. Βλέπουμε και τις εικόνες. Ένας από τους πρώτους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί ήταν ο Μανώλης Μακρυδάκης, ο οποίος κλήθηκε να σύρει από τα παγωμένα νερά τα άψυχα κορμιά των τριών αγοριών. Από το ρεπορτάζ ακόμα και οι αστυνομικοί, έμπειροι αστυνομικοί, δεν μπορούσαν να φανταστούν την τραγική αυτή εικόνα, τρία μικρά παιδιά να ανασύρονται από τα παγωμένα νερά του Αλμυρού ποταμού. Προτού πάω στο Μανώλη Μακρυδάκη, έρχομαι σε σένα, Έλλη, δημοσιογράφος που κλήθηκες να το καλύψεις. Καταρχήν θέλω να μου πεις τι νιώθει ένας δημοσιογράφος όταν βρίσκεται μπροστά σε ένα τέτοιο γεγονός, σε ένα ασύλληπτο τέτοιο γεγονός. Είναι αδιανόητο. Πολλές φορές έχω δυναμία να εκφράσω τα προσωπικά μου συναισθήματα, γιατί λόγω της δουλειάς έχουμε μάθει να αποστασιοποιούμαστε λίγο από τα γεγονότα για να μπορέσεις και να τα καταγράψεις όσο γίνεται πιο αντικειμενικά. Τότε να μπορέσει. Ήμασταν νεαρό τη ηλικία, ήμασταν παιδιά. Ακριβώς, ήμασταν και εμείς παιδιά. Θυμάμαι τον κύριο Μακρυδάκη που θα μας μιλήσει τότε να μας φωνάζει από μακριά: μην πλησιάσετε, γιατί και οι άνθρωποι είχαν λυγίσει. Με τους ανθρώπους αυτούς στεκόμασταν πλάι-πλάι, δεν μας άφηναν να αντικρίσουμε αυτό που είδαν εκείνοι. Ο Μανώλης στο βίντεο που προηγήθηκε περιέγραψε ότι βρήκε τα δύο παιδάκια μαζί και αργότερα, πολύ αργότερα, όχι εκείνες τις στιγμές, μας περιέγραψε ότι το μεγάλο αγοράκι προσπαθούσε να σώσει το μικρό και από τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή του, την ώρα που πλέον τελείωσαν όλα, έμεινε να κρατά το μικρό αγοράκι προσπαθώντας να το κρατήσει στην επιφάνεια. Είναι πράγματα που προσπαθείς να μην τα αφήσεις να περάσουν μέσα σου, αλλά δεν γίνεται. Όσο και πιο αποστασιοποιημένα να τα παρακολουθήσαμε εκείνες τις στιγμές, το συναίσθημα δεν μπορείς να το υπερνικήσεις, αλλά είναι πραγματικά και ηθικά και ανθρώπινα και νομικά αδιανόητο. Έχουμε πάρα πολλές φορές με τη βοήθεια και του κυρίου Παπανικολάου και με τη βοήθεια του κυρίου Στιακάκη προσπαθήσει να προσεγγίσουμε πολλές υποθέσεις, όχι μόνο αυτές, αλλά η παιδοκτονία είναι αυτό που για όλους μας είναι κάτι που δεν μπορείς ούτε να το εξηγήσεις, ούτε να το προσεγγίσεις με διαφορετικό τρόπο. Θυμάμαι τότε εμπειρότατους αστυνομικούς που είχαν διαχειριστεί απίστευτες υποθέσεις. Ο Μανώλης Μανουσάκης που ακούστηκε και δεν έχει ξαναμιλήσει ποτέ για αυτά τα πράγματα. Αυτό το οποίο είχε συμβεί. Κύριε Μακρυδάκη, έρχομαι σε εσάς. Καταρχήν, θέλω να σας γυρίσω το χρόνο πίσω. Όση ώρα μιλούσε η Έλλη, έβλεπα τη συγκίνηση στο πρόσωπό σας. Και θέλω να μου πείτε, σίγουρα είναι μια εικόνα που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Σίγουρα. Όσοι ήταν εκεί, όπως είπε και η Έλλη, που έχουμε πάει σε πολλά περιστατικά με την Έλλη μαζί, πρώτη φορά τι είχαμε σαν τέτοιο περιστατικό, τρία παιδιά μαζί, μικρά, βρέφος, πώς ήταν το πιο μικρό ενός χρονού. Θέλω να πω ότι μας πήρε τηλέφωνο το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου με το διευθυντή τότε Λιμενικής Αστυνομίας, τον κύριο Χρονιμάχη, τον Μανώλη. Εμείς συντάξαμε μια ομάδα διτών και ναυαγωστών και πήγαμε να ψάξουμε στο συγκεκριμένο σημείο στον Αλμυρό, γιατί ακριβώς ένα χρόνο πριν είχε γίνει άλλο ένα περιστατικό έτσι. Και μου είπε ο κύριος Χρονιμάχης ότι ήδη ψάχνουμε στα λιμοπεράματα. Ήταν και συναδέλφοι δίτες προς την περιοχή των τσιμεντάδικων εκεί. Λέω, εγώ θα πάω στον Αλμυρό ποταμό, είπα του κυρίου διοικητή τότε, με την ομάδα τη δική μου. Μόλις πήγαμε και ετοιμαστήκαμε να πέσουμε, πέσαμε στο νερό, τα βρήκαμε αμέσως τα παιδιά, τα δύο τουλάχιστον. Μετά από λίγο βρήκαμε και το άλλο. Τώρα τι να πούμε, είναι μια εικόνα που δεν. Όποιος έχει παιδιά καταλαβαίνει. Δηλαδή δεν το έχω ξανασυναντήσει ποτέ και τώρα που έχουν περάσει τόσα χρόνια συγκινούμε. Κύριε Μακρυδάκη, ναι. Δεν νομίζω ότι ούτε κι εσείς περιμένατε ότι θα διαπιστώσετε πως αυτό που περιέγραφαν ήταν αλήθεια. Ναι. Κανένας δεν πίστευε ότι θα βρει τρία νεκρά παιδιά μέσα στο κανείς, νερό. Κανείς. Εμείς απλώς θέλαμε να καθαρίσουμε την περιοχή εκεί, να δώσουμε το κέι στο λιμεναρχείο ότι δεν υπάρχει κάτι. Και ήταν αδιανόητα απόλυτη την ομάδα τη δική μου. Έχω βιντεοκασέτα από εκείνη τη στιγμή στο περιστατικό, το οποίο κλαίμε, στα αλήθεια. Δηλαδή,
είναι ένα περιστατικό που άλλο να... Έχουμε τύσει πολλούς πνιγμούς. Πολλούς πνιγμούς και δικούς μας Έλληνες αλλοδαπούς στην παραλία καθημερινά και... και στο λιμάνι πόσα άτομα έχουμε βγάλει. Αυτή η περίπτωση ήταν ειδική, όχι μόνο γιατί ήταν τρία άτομα, αλλά ήταν τρία παιδιά. Όταν έχουμε να κάνουμε τρία παιδιά, συγκινήσε ιδιαίτερα. Τα ρεύματα ήταν πολύ ήδη με τέτοιο τρόπο. Πώς να σας το εξηγήσω, ήταν όρθια τα παιδιά κάτω από τα βούρκα, κάτω από τα καλάμια, ήταν όρθια τα δύο παιδιά μαζί, τα δύο αδέρφια. Ήταν μια... Αυτό είπε κάτι πολύ σημαντικό η Έλλη, ότι το μεγαλύτερο από τα τρία αδέλφια είχε προσπαθήσει τότε να σώσει ένα από τα αδέλφια. Ναι, ή κρατιότανε μαζί, προσπαθούσε να σώσει τον ένα το άλλο. Μάλιστα, τότε, αν θυμάμαι καλά, με είχε βάλει ο κ. Αγγελέας, τότε είχα βουτήσει από το φράγμα και είχαμε κάνει μια αναπαράσταση πώς μπορεί κάποιος να σωθεί άμα πέσει ή τι, εάν μπορεί να... να σωθεί από το φράγμα και μάλιστα ήμουν δεμένος με δύο σκοινιά και βούτησα με το μαγιό, βούτησα με βατραχοπέδιλα, χωρίς βατραχοπέδιλα και με φόρμα. Δεν μπορούσα να βγω, αν δεν με κρατούσαν οι συναδέλφοι με το σκοινί, ήταν πολύ επικίνδυνα, πολύ δύσκολα. Πάντως τόσα χρόνια έχουν περάσει, είναι ασύλληπτο βέβαια αυτό που είχε συμβεί και η συγκίνησή σας είναι πάρα πολύ μεγάλη, κύριε Μακρυδάκη, κάθε φορά που το φέρνετε στο μυαλό σας. Κύριε Δασκαλάκη, όταν έχεις το ίδιο παιδιά, καταλαβαίνεις ότι τα παιδιά είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, δεν κατάλαβα ποτέ πόσο με αγάπησε ο πατέρας μου και η μητέρα μου, μόνο τα έκανα δικά μου παιδιά.